Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την απόφασή μου να σταματήσω να είμαι πρόεδρος, αποφάσισε ομόφωνα και πρόεδρος στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι από χθες ο φίλος και συνάδελφος ο κ. Γεράσιμος ο Λιώλης. Εγώ βέβαια δεν έφυγα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να μην θεωρηθεί ότι λιποτάκτησα, ούτε ότι είχα κανένα λόγο, εντάξει, προσωπικό να επιδιώξω να φύγω. Παραμένω στο Διοικητικό Συμβούλιο και επειδή μου ζήτησε ο κύριος Λόλης να μην κάτσω στην άκρη, εντάξει, αναλαμβάνω αντιπρόεδρος. Και πάμε στην Ένωση και στην πορεία της γενικά. Έχω 15 χρόνια στην Ένωση, τα 12 ως πρόεδρος, τα 3 ως απλό μέλος. Έχω ζήσει πολλά και διάφορα, και ευχάριστες και δύσκολες καταστάσεις, με αποκορύφωμα την τελευταία τριετία που συνδέθηκε και με λάθος επιλογές προσώπων, αλλά εν πάση περιπτώσει με την κρίση, την οικονομική, την περίφημη φτώχεια που την έχουν βαφτίσει η ύφεση. Και φτάσαμε, παρόλο ότι ζητούσαμε στήριξη από το Σεπτέμβριο και μετά, να ζητήσουμε αυτό που λέγεται απλά πτώχευση. Και στάση πληρωμών, με παράλληλη διαδικασία, ένα σχέδιο εξυγίανσης για να περισσώσουμε και τις θέσεις εργασίας, αλλά οπωσδήποτε και την λειτουργία της οργάνωσης. Έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο, χωρίς αποτέλεσμα ακόμη. Η τράπεζα να δεχθεί το ένα μέρος του σχεδίου και αν υπάρχει δυνατότητα, βέβαια, γιατί οι τράπεζες αντί να βοηθάνε την τελευταία διετία, τιμωρούν. Έχουμε κάνει τελευταία κάποιες προσπάθειες και καταφέραμε να έχουν, ας πούμε, μια λειτουργικότητα τα μαγαζιά, ειδικότερα τα σούπερ μάρκετ, και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο με μια συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων και στα πλαίσια της αλληλεγγύης που πρωτοστάτησε ο φίλος Γεράσιμος, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και στον κλάδο των εφοδίων. Πιστεύω σύντομα να εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα εφόδια και τα μαγαζά μας, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στις απαιτήσεις και του ρόλου μας όσον αφορά την στήριξη των αγροτών, γιατί είναι αρκετοί οι οποίοι δεν έχουν χρήματα ούτε για την σπορά. Δύσκολα είναι τα πράγματα, υπάρχει όμως γενικότερα ένα κλίμα όχι αισιοδοξίας, ένα κλίμα επιμονής για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Θα δούμε και το σχέδιο πόσο θα στηριχθεί από μεριάς της τράπεζας και του ελληνικού δημοσίου συνολικά. Και επειδή τα πράγματα αλλάζουν και με το νόμο 4115 που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2011 και μετατρέπονται οι ενώσεις σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς,
Και αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τον... ψηφίστηκε το νομοσχέδιο από τον Δεκέμβριο. Το Μάρτιο πήραμε και εμείς την απόφαση για την μετατροπή σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Έγιναν κάποιες προσπάθειες από μεριάς του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Σκανδαλίδη, για κάποιες τροποποιήσεις, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν προγραμματιστεί πώς θα γίνει αυτή η μεταβολή, πώς θα γίνει αυτό το πέρασμα από δευτεροβάθμια οργάνωση σε πρωτοβάθμια. Πιστεύω μετά τις εκλογές η νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίσει έτσι με ζήλο το θέμα, γιατί όλοι κόπτονται υπέρ των συνεταιρισμών, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει χείρα βοηθείας. Όλοι προγραμματίζουν την ανακούφιση του αγροτικού κόσμου, στην πράξη όμως συμβαίνει ακριβώς τα αντίθετα. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα μαζί, συνδυασμός πραγμάτων, για να υπάρχει και ένα βιωτικό επίπεδο το οποίο να απαντάει στις ανάγκες. Εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να διασώσουμε τις θέσεις εργασίας και να εξασφαλίσουμε, γιατί υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορά τις κλαδικές συμβάσεις, σε συνεννόηση μαζί τους για μια προοπτική που τουλάχιστον να τους εξασφαλίζει ένα μεροκάματο που να απαντάει στις ανάγκες προσωπικές και οικογενειακές. Αυτά έχουν.